Κάθε μέρα που περνάει εν ώψη του Μεγάλου Συλλαλητηρίου του Σαββάτου στις 11 το πρωί στην Ομαρχία πληθαίνουν οι συμμετοχές των εργατοϊπαλληλικών σωματείων του δημόσιου και του ιδιωτικού ε, τομέα αλλά και των φορέων του κερκυραϊκού λαού όπου δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τη συμπαράστασή τους στο συλλαλητήριο αυτό και τη στήριξη στο συλλαλητήριο αυτό. Ε, ήδη πάνω από 35 φορείς που σήμερα θα τους ανακοινώσουμε με ε, συγκεκριμένο τρόπο έχουν ε, δηλώσει την ε, συμμετοχή και την ε, στήριξή τους. Ε, με κύριους φορείς ε, το Εργατικό Κέντρο, το τοπικό παράρτημα ε, της ΑΔΔ μαζί με την ΕΛΜΕΕΤΟ Επέ το τοπικό παράρτημα της, της ΟΤΟΕ, την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων με όλους τους αγροτικούς συλλόγους, το Σωματείο Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών ΕΒΕ Κέρκυρας και δεκάδων σωματείων οι οποίοι ανακοινώνουν και περιμένουμε κι άλλες συμμετοχές μέχρι και την ε, τελευταία στιγμή, μέχρι και πριν, ε, λίγο πριν πραγματοποιηθεί το συλλαλτήριο. Κυρίως όμως περιμένουμε τη μεγάλη συμμετοχή του κερκυραϊκού λαού. Αυτή θα κρίνει αν θα φύγει ή όχι ένα δυναμικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση το οποίο θα λέει όχι στη φτώχεια, όχι στην εξαθλίωση, όχι στην ανέγεια, όχι στην ακρίβεια. Ένα μήνυμα που θα λέει ότι όχι στις συνέπειες που έχει υποστεί ο ελληνικός και ο κυριακός λαός από την πανδημία που έχουν φορτωθεί στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων όπου θα λέει επιτέλους να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα υγείας, όπου θα λέει ότι πρέπει να στηριχτεί η εκπαίδευση, όπου θα λέει ότι πρέπει να στηριχτεί η, 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 η μικρή επιχείρηση η αυτοαπασχολούμενη να πρέπει να στηριχτεί η παραγωγή, η μικρή παραγωγή των αγροτών, η κερκυραϊκή η ύπεθρος και όχι μόνο. Με, ένα, με μια μεγάλη φωνή που να λέει ότι πρέπει να στηριχτούν οι ανεργοί ανεξάρτητα αν πιάνουν τους ήδη διαμορφωμένους όρους και προϋποθέσεις, αλλά που κυρίως έχουν ανάγκη από οικονομική στήριξη, αλλά και αυτοί που έχουν πιάσει όρους και προϋποθέσεις να παραταθεί το επίδομα ανεργίας των εποχιακών εμπροκειμένων στον τουρισμό επισητισμό που το εισόδημα το οποίο έχουν τη χρονιά αυτή πραγματικά ε, δεν φτάνει. Είναι λοιπόν η ώρα να πούμε όχι στην ακρίβεια, να πούμε ναι στις συλλογικές συμβάσεις, να πούμε ναι σε εισόδημα αξιοπρέπειας που να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Να πούμε ναι στη ζωή που μας αξίζει. Όλοι και όλες λοιπόν το Σάββατο στις 11 το πρωί στην Ομαρχία, στο μεγάλο συλλαλητήριο των κερκυραϊκών συνδικάτων και των λαϊκών φορέων του νησιού.